ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Δυτικής Κρήτης για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό, οδηγήθηκε σήμερα ο καταδικασμένος για την άγρια δολοφονία και τον βιασμό της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ήτον. Μετά από αίτημα της πλευράς της υπεράσπισης του 30χρονου, σήμερα καθομολογίαν δολοφόνου, η δίκη αναβλήθηκε για τις 16 Μαρτίου με τους συνηγόρους της οικογένειας της άτυχης βιολόγου να προσδοκούν διατήρηση της ποινής που είχε επιβάλει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει περιθώριο μείωσης. Βέβαια, τις δικαστικές αποφάσεις τις εκδίδουν μόνο οι Έλληνες δικαστές. Όμως δεν ξεχνάμε ποτέ ότι κάθε ποινή πρέπει να είναι αναλογική της βαρύτητας του εγκλήματος. Και εδώ το έγκλημα αυτό είναι πρωτόγνωρο στα ελληνικά χρονικά, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε για πρώτη φορά καταγραμμένο βιασμό νεκρού ανθρώπου. Αν μπορούσαμε να την αυξήσουμε κιόλας, θα το κάναμε. Αλλά δυστυχώς δεν μας το επιτρέπει ο νόμος αυτό. Τον Οκτώβριο του 2020, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ρεθύμνου είχε κρίνει ομόφωνα ένοχο τον 28χρονο τότε κατηγορούμενο για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά πλειοψηφία ένοχο για τον βιασμό σε βάρος της Αμερικανίδας βιολόγου, επιβάλλοντας του ποινή ισόβιας κάθερξης και ποινή φυλάκισης 13 ετών αντίστοιχα. Εμείς πάντα σεβόμαστε τις επιταγές της δίκαιης δίκης. Έλειπε ο συνήγορός του, οφείλει να έχει το συνήγορο της επιλογής του. Από εκεί και πέρα, η οικογένεια έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Για πολλωστή φορά θέλω να ευχαριστήσω όλη την κοινωνία της Κρήτης που έχει σταθεί στο πλευρό αυτής της οικογένειας, η οποία έχασε την άνθρωπό τους με έναν απίστευτα τραγικό τρόπο. Η υπόθεση αποκαλυφθήκε στις αρχές Ιουλίου του 2019, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της Αμερικανίδας βιολόγου από το Κολυμπάρι, όπου βρισκόταν για να συμμετάσχει σε επιστημονικό συνέδριο στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Η 60χρονη βρέθηκε νεκρή από σπηλαιολόγους σε ένα γερμανικό καταφύγιο στο Μάλεμε, με τον 28χρονο να συλλαμβάνεται και να ομολογεί το ιδεχθές έγκλημα. Είχε συναντήσει τυχαία την άτυχη βιολόγο στο Κολυμπάρι και αφού τη χτύπησε με το αυτοκίνητό του, την έριξε ανέσθητη στο οδόστρωμα, την έβαλε στο πορτμπαγκάζ και την μετέφερε στο γερμανικό καταφύγιο όπου τη βίασε επανειλημμένα.